Και τώρα ο Μασούρας για μία ακόμη κόντρα των Ερυθρόλευκων. Αριστερά ο Μπρούμα, δεξιά ο Ελαραμπή. Η πάσα του Μασούρα για τον Μπρούμα. Γίνει πλάγια, ο Πασχαλάκης θα αποκρούσει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 13 για τον Ολυμπιακό, που βγήκε με Μασούρα, Μπρούμα και Ελαραμπή στην κόντρα. Είχε την τελική ο Πορτογάλος. Είδαμε και την φάση όπου τραυματίστηκε στην ουσία από το μαρκάρισμα του Άμρα Ουάρντα. Ο Πασταθόπουλος, ο Ρούμπεν Σεμέντο παίρνει τη θέση στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά θα πάει ο Εμβιλά και όπως ακούσαμε από τον Δημήτρη Σπυλιόπουλο, αριστερά ο Χωσέ Χολέμπας. Κεφαλιά από τον Ουάρντα, νέα κεφαλιά από τον Σβιντέρσκι, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 26 για τον ΠΑΟΚ. Σε επανάληψη νωρίτερα, κεφαλιά του Ουάρντα στον αέρα εκεί, προλαβαίνει τον Σεμέδο ο Σβιντέρσκι. Για να δούμε την πάσα για τον Σβιντέρσκι τώρα. Ο Λονός κράτησε τον έλεγχο της μπάλας, προσπάθησε να περάσει για τον Σβάμπ. Μακέλη δείχνει το σημείο του πέναλτι. Στο 34. Σε αυτήν εδώ τη φάση την οποία θα ξαναδούμε σε επανάληψη. Βρίσκει την μπάλα ο Σβάμπ με το αριστερό. Ο Εμβιλά θέλοντας να διώξει. Πέναλτι που ο Ντάνι Μακέλη σφύριξε για μαρκάρισμα πάνω στον Σβάμπ από τον Γιάν Εμβιλά. Μπρούμα πατάει ο Ελαραμπή. Αφήνει ο Μακέλη το παιχνίδι να εξελιχθεί. Το βάθος Κώστας Φορτούνης έτοιμος να εκτελέσει το πρώτο κόρνερ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Ισοφάριση από τον Εμβιλά στο 50 λεπτό. Ο Γιάν Εμβιλά ισοφαρίζει με αυτό το δυνατό πλασέ μετά το κόρνερ που εκτέλεσε ο Κώστας Φορτούνης. Ξεχασμένος ο Γάλλος. Δείτε πως και πάλι από άλλη οπτική γωνία νικάει τον Πασχαλάκη και κάνει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Πέρασε κάθετα για τον Ελαραμπή. Πρόλαβε ο Ρέαπτσουκ, αλλά γλίστρησε την στιγμή που ήθελε να κάνει την πάσα. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Μακέλη, ενώ διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού στον Ολλανδό ρέφερι. Μασούρας ήταν αυτός που δοκίμασε να κερδίσει την μπάλα από τον Πασχαλάκη. Και τροφοδοτεί τον Μπουχαλάκη. Συνεργασία με τον Καμαρά. Στρώνει στον Φορτούνη. Κεφαλιά, ο Πασχαλάκης θα αποκρούσει και μπλοκάρει. Μοναδική ευκαιρία για το 2-1 των Ερυθρόλευκων. Δείτε ξανά πως ο Καμαρά ελευθερώνει τον Φορτούνη. Αυτός βρίσκει τον Μασούρα. Ο Αυγούστο, τώρα ελέγχει ο Μπάμπα. Μπαλιά προς τον Σβιντέρσκι. Σεμέδο προσπάθησε να τον περιορίσει. Τα κουνάκι του Πολωνού, μπλοκάρει ο Ζωσέσα. Μουχαλάκης, μπαλιά με το αριστερό για τον Ελαραμπή. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Μακέλη, πάσα για τον Φορτούνη. Διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ την τελευταία στιγμή. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Καμαρά, το γέμισμα για τον Ελαραμπή. Κεφαλιά μπλοκάρει ο Πασχαλάκης στο 64. Θέλει να βοηθήσει ο Τσιγκάρας, θα δοκιμάσει από μακριά. Η κόντρα, ο Κμέντσικ, πλασάρι, η μπάλα out. Πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 84. Δεν υπάρχει offside όπως βλέπετε. Στο 84 ο ΠΑΟΚ κοντά θα να βρεθεί και πάλι μπροστά στο σκορ. Αφήνει ο Μακέλη. Κρμέντσικ, για να δούμε τώρα. Τσέχος στην περιοχή, πλασάρι, ball out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, χαμένη από τον Τσέχο. Έχει βρει μπάλα. Είδατε, τον κρατούσε σε κανονική θέση ο Χολέμπας. Πρέπει να έχει βρει ο Σα ελάχιστα. Πενθυμίζω
Γερίνια στο 36 με πέναλτι, στο 50 λεπτό ισοφάριση με τον Εμβιλά. Για να δούμε τώρα τον Κμέντσικ. Εκτελεί 2-1 ο ΠΑΟΚ. Στο 90 λεπτό ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Μίχαλ Κμέντσικ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τσέχος. Δείτε ξανά. Καταπληκτική ασίστ του Ζίβκοβιτς. Ο Κμέντσικ αυτή τη φορά σημαδεύει σωστά. Νικάει τον Ζωσέ Σά. Ξεκίνησε από κανονική θέση ο Τσέχος. Πλασάρει ιδανικά στην δεξιά γωνία τον Πορτογάλο γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι στο σκορ για δεύτερη φορά στο παιχνίδι, λίγο πριν το φινάλε. Φορτούνης για τον Μπουχαλάκη, το σούτ με το αριστερό, ο Πασχαλάκης διώχνει και έχουμε κόρνερ όπως δείχνει ο Μακέλη. Εδώ ξανά το σούτ του Μπουχαλάκη, ο Πασχαλάκης πέφτει με το αριστερό χέρι και με το δεξί διώχνει την μπάλα την κατάλληλη στιγμή. Κοιτάζει το ρολόι του ο Μακέλη και σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ κυπελούχος Ελλάδας για την ποδοσφαιρική σεζόν 2020-2021 με νικητήριο γκολ του Μίχαλ Κμέντσικ στην εκνοή του αγώνα. MVP του τελικού ο Τσέχος. Μέσα από την ψηφιακή εικόνα και το δίκτυο πέμπτης γενιάς που έφερε η Κοσμοτέ πρώτη στην Ελλάδα, παρακολουθούμε την απονομή του κυπέλου στον ΠΑΟΚ. Κυπελούχος Ελλάδας η ομάδα του Παύλο Γκαρσία για το 2021 με σκορ 2-1 απέναντι στον Ολυμπιακό, στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας.